Αναστατώθηκαν όλοι στο Δημαρχείο του Άργους όταν λίγο πριν τις 11 το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε μάλιστα δύο φορές και είπε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα. Το κτίριο εκενώθηκε, ήρθε η αστυνομία, έγινε έλεγχος και τελικά αποδείχθηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν φάρση. Ο Δήμαρχος, δημοτικοί υπάλληλοι, δημοτικοί σύμβουλοι αναστατώθηκαν εδώ στο Δημαρχείο του Άργους όταν λίγο πριν τις 11 άγνωστος τηλεφώνησε δύο φορές μάλιστα στο τηλεφωνικό κέντρο και απείλησε ότι στο κτίριο έχει τοποθετηθεί βόμβα. Ειδοποιήθηκε βέβαια η αστυνομία, ήρθαν οι αρμόδιοι της από το Τμήμα Ασφαλείας Άργους, έψασαν όλο το κτίριο, βόμβα. Βέβαια δεν βρέθηκε, απλώς όλοι, τόσο οι υπάλληλοι όσο και εμείς οι δημοσιογράφοι βέβαια, γιατί την ώρα της απειλής έτυχε να δίνει συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Άργους, ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαίτερα. Πιάνει όλους, από τον απάνω μέχρι τον τελευταίο. Δεν μπορεί να γίνει. Πήραν τηλέφωνο ότι έχει βόμβα το κτίριο. Έγινε κάποιο τηλέφωνο με απόκρυψη. Ναι, ναι, γιατί είναι και τηλεφωνικό κέντρο, σας είπα εκεί. Και μας λένε ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός και δεν είναι φάρσα, βέβαια. Εντάξει, ειδοποίησαμε τη διευθύντρια του διοικητικού, την κυρία Νάση, να ειδοποιήσει στο γραφείο δημάρχου. Μετά από λίγο έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα. Και μάλιστα αστειευόμενοι, εγώ είπα ότι παιδιά, μην κάνετε φάρσες, γιατί είναι γελίο πλέον. Δεν είναι φάρσα αυτό. Τίποτε άλλο. Η φωνή, αντρική, γυναικεία. Αντρική. Ελληνικά, μιλούν. Ελληνικά, ελληνικά. Έχει τοποιηθεί η αστυνομία άμεσα. Ναι, από ό,τι ξέρω, ναι, από το γραφείο δημάρχου. Εκείνος που έχει κάνει το τηλέφωνο, άμα θέλει να τον βρίσκουν. Άμα θέλει το κράτος, τον βρίσκει. Ποιος είναι. Ήσασταν μέσα στο Δημαρχείο. Ναι. Και, έλαβε εντολή ότι θα πέσει βόμβα και βγήκα έξω. Εγώ πιστεύω είναι φάρσα και άμα θέλει το κράτος, αυτός που έκανε το τηλέφωνο τον πιάνει. Πήραν τηλέφωνο, μας ενημέρωσαν, όπως είδατε κι εσείς, ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα, λέει, μέσα στο κτίριο. Για προληπτικούς λόγους γίνεται εκένωση του κτιρίου. Η αστυνομία είναι ήδη μέσα, ψάχνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και γιατί γίνονται όλα αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι για λόγους ασφαλείας να είμαστε απ' έξω και θα περιμένουμε εδώ να μας πούνε το OK να περάσουμε μέσα. Θεωρείτε πως είναι μια κακόγουστη φάρσα? Κοιτάξτε, αυτές δεν είναι κακόγουστες φάρσες. Αυτές είναι... σταματάνε τη δουλειά των υπαλλήλων, κοιτάει ο κόσμος, αναστατώνεται η κοινωνία. Δεν θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα, αν έχουν γίνει από κάποιον, δεν είναι φάρσα, είναι άρρωστος ο άνθρωπος και έχει πρόβλημα.